Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, Υπουργέ. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Τι κάνετε, πώς είστε? Τώρα καλά. Ωραία. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή σήμερα είμαστε λίγο σε πασοκικούς ρυθμούς, στον απόϊχο του αποτελέσματος του πρώτου εκλογικού γύρου, θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς για το δίδυμο της επόμενης Κυριακής, διότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχουν χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επικράτηση Ανδρουλάκη-Δούκα. Είναι όντως έτσι? Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα μια ανεξελίξη εσωκομματική διαδικασία σε ένα άλλο κόμμα. Επειδή όμως με ρωτάτε, δεν θα πω ποιος πρέπει να βγει την Κυριακή, θα βγει όποιος νομίζουν οι ψηφοφόροι Πασόκ. Σίγουρα τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κ. Γερλάνου και της κ. Διαμαντοπούλου θα έρθαν μεγαλύτερη πίεση στη Νέα Δημοκρατία. Το μέλλον αυτό καταλαβαίνει ο καθένας. Το μέτρησαν αυτό οι ψηφοφόροι του Πασόκ και το έκαναν όπως εκείνοι νόμιζαν. Μάλιστα, τώρα πάμε και στα δικά σας. Τα εσωκομματικά του Πασόκ τα σχολιάζατε, νομίζω, αρκούντος, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Οφείλω να πω περισσότερο αφού με προβληματίζει η διαδικασία και το λέω και για όλα τα κόμματα και για το δικό μας το μέλλον. Εντάξει, πήγε κόσμος, βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό. Είδα μια ανάρτηση του κυρίου Κίρτσου που είπε ότι ήταν στα καμένα βούρλα με τον Οικονότη και αποφάσισε και ψήφισε. Και μετά τώρα είδα ένα βίντεο του κυρίου Παπανότα που είπε ότι πήγε και ψήφισε και ακόμα ψηφίσει και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω προσωπικά, λέω όμως ότι. Και η ιδέα μια διαδικασία τελικά που ψηφίζει όποιο θέλει, όσο θέλει, όπου θέλει, δίνοντα 2-3 ευρώ, ίσω τελικά να έχει και δομικά προβλήματα. Σύμφωνα. Και τα κόμματα. Βέβαια, κάνουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Δηλαδή, έχω σοβαρέ επιφυλάξει αυτό που κάνουμε. Άρα, λέτε να γυρίσουμε στο μοντέλο τη εκλογή από το συνέδριο για τα μεγάλα κόμματα. Δεν λέω αυτό. Λέω πάντω ότι να μην υπάρχει και κανένα φίλτρο. Να υπάρχει ένα μητρό, α πούμε, μέχρι. Δεν είχε ποτέ καμία στον Πασόκ. Ποτέ. Σωστά το λέτε. Ένα άνθρωπο δεν είχε απολύτω καμία σχέση με ένα κομματικό χώρο. Προσπάθησε να συνδιαμορφώσει το αποτέλεσμα που αφορά τα στελέχη του, τους βουλευτές του, την ιστορία του. Το λέμε σε βαθμό προς την ζωή του Πασόκ. Το λέω και το ίδιο. Μου γίνεται πολύ ένα προβληματισμό για αυτές τις ανοιχτές διαδικασίες. Ήταν τον κύριο Πανότο. Ο Πανότο δεν ήταν ποτέ στον Πασόκ. Όμως δεν ήξερε. Ο Πανότο ήταν υποψήφιος σχεδόν ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μήπως αυτή η διαδικασία έχει κάποια δομικά προβλήματα που θέλουν τα κόμματα να τα επανεξετάσουν. Ναι, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, ο αρχηγός του γερμανικού, ας πούμε, χριστιανοδημοκρατικού κόμματος να βγει από 800.000 άτομα. Εγώ τώρα να πω κάτι τελευταίο, γιατί με τρώει λίγο. Άμα θέλετε το απαντάτε, αν όχι θα το σεβαστώ. Εσείς πιστεύετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα για πολύ κόσμο, πώς να το πω, ότι βλέπουν στο πρόσωπο κάποιοι του Δούκα έναν νέο Τσίπρα, ας πούμε. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Το έχει υποθεί κουβέντα, από αρκετού. Είναι σαν να λέω ότι πρέπει να κάνουν οι. Να, όχι, δεν λέω για καλό ή για κακό. Και δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Έχουν μια ενεξελίξη διαδικασία οι δυο τους. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μου πέφτει λόγος. Δεν θέλω να φανεί ότι θέλω να γίνω την πλάστικα προς τον ένα προς τον άλλο. Είναι τελείως δικό του θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μετά στα δικά. Μετά την εκλογή μπορεί να με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Αλλά πριν δεν είναι σωστό. Στα δικά σας εσωτερικά τώρα παράγει πολιτική η απουσία του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά, αλλά και άλλων προέδρων του κόμματός σας από τα προχθεσινά γενέθλια? Ακούστε, προχθές ήταν τα γενέθλια των 50 ετών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει. Ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να σας πω ότι εγώ εορτάζω τα 57 χρόνια περισσότερο από τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, θα ήταν γελίο εκ μέρους μου. Ο Αντώνης Σαμαράς που το εξελέγει βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70 και ο Κώστας Καραμαλής είναι ο ανιψιός του ιδρυτή της παρατάξεως, πρόεδρος της 10 χρόνια, πρωθυπουργός 5 χρόνια. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω το γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι αποφάσισαν να λείπουν. Σίγουρα είμαι βέβαιος ότι συνεόρταζαν μαζί μας τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε όμως να σχολιάσετε. Να είναι έξω από τη ρίγη. Μπορείτε όμως να σχολιάσετε αν θεωρείτε ότι ήταν σωστή απόφασή τους. Λάθος. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Τώρα θα σα πω και ποιος είναι ο λόγος. Διότι έχω αποφασίσει από την αρχή για λόγους σεβασμού προς αυτούς αλλά και προς τον εαυτό μου να μην αποκτώ την αλαζονία του να μπορώ να κουνάω το δάχτυλο και να κρίνω ανθρώπους που είχαν πολύ μεγαλύτερη προσφορά στην παράταξη στον τόπο από μένα. Και γι' αυτό λόγο θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι δύο πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Έχουν μεγάλη εμπειρία στην πολιτική, πολύ μεγαλύτερη από μένα, για να κρίνουν αν μια απόφασή τους είναι σωστή ή λάθος. Δεν είμαι εγώ αυτό. Εκπέμπει ηχηρό πολιτικό μήνυμα, και σας το ρωτώ αυτό, διότι βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας και το επισημαίνουμε
η προφανής απάντηση είναι ότι είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αλλά δεν υπήρχε πριν αυτό. Και σας το ρωτάω αυτό. Συζητάμε εάν έχει πρόβλημα σταθερότητας η κυβέρνηση. Όχι. Σας ρωτάμε αν υπάρχει μία κινητικότητα που δεν προϋπήρχε ξεκάθαρα την προηγούμενη πενταετία. Για παράδειγμα, επειδή είστε κι εσείς ένας από τους υπουργούς που δεχθήκατε ερωτήσεις από τους συναδέλφους σας της κυβερνητικής πλειοψηφίας τώρα τελευταία, εάν θεωρείτε ότι αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα η διεργασία αυτή. Όχι μόνο δεν ενοχλήθηκα από την ερώτηση, αλλά όπως είπα και συνάντηση με τους βουλευτές, βγάτησε 4,5 ώρες και τους ευχαριστώ όλους γιατί και συμμετείχαν αθρώα, αλλά κυρίως είπαν όλοι τους εξαιρετικά λόγια για μένα και είμαι τόσο μεγάλη τιμή αυτό. Καλά, δεν είναι όλοι βέβαια σαν και εσάς στη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι είπατε. Δεν είναι όλοι σαν και εσάς στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εγώ θα μιλήσω για αυτά που είπαν σε μένα. Εντάξει, και εγώ κάνω τα δικά μου σχόλια. Δεν είπα να συμφωνήσετε. Αν έχετε κάνει το ρεπόρτα, θα ξέρω ότι όσοι πήγαν το λόγο ξεκίνησαν λόγω. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Υγείας γιατί είναι ανοιχτό γραφείο, ότι πάμε να βοηθάει. Δεν υπήρξε έρευνα να πάει κάτι άλλο. Άλλο αυτό. Οφείλω λοιπόν τώρα να σα πω ότι όχι μόνο εγώ δεν ενοχλήθηκα από την ερώτηση που θεωρώ και εν πολύ σωστή. Αλλά εν εσάνα τους αδέλφους μου κάνουν και επίκαιρες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα ότι εντοπίζω ένα πρόβλημα στον τρόπο που ασκούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μου κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτές αντιπολιτεύσεως. Ανακοινώνω θέματα για τοπικές κοινωνίες και διάφορα νοσοκομεία στην επαρχία που έχω πάρει αποφάσεις να δώσω κάποιες λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Και την θετική δημοσιότητα της λύσης την παίρνουν βουλευτές αντιπολιτεύσεως. Γιατί οι βουλευτές συμπολίτες φοβούμενοι μην παρεξηγηθούν δεν μου κάνουν μια αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση. Εγώ θεωρώ πολύ. Fair, πολύ δίκαιο, πολύ μέσα στα κοινωνικά ήθη, οι βουλευτές να ρωτούν τους υπουργούς. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή ρωτούν έναν υπουργό του κάνουν αντιπολίτευση. Οι ομαδικές ερωτήσεις, επειδή είστε πολιτικών από τα πλέον οξυδερκή που έχουμε στη χώρα. Οι ομαδικές ωστόσο επίκαιρες ερωτήσεις, θα το πω και πάλι με τον ίδιο τρόπο, εκπέμπουν πολιτικό μήνυμα. Δεν τις είχαμε στο παρελθόν το πρόσφατο. Ναι, τις έχουμε μετά τις ευρωεκλογές. Έχετε δίκιο. Και από πρόσωπα που ταυτίζονται, με συγχωρείτε, πολιτικά. Είτε με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριο Χρήσο Μάλης, για παράδειγμα, ο κύριο Μπουκόρο. Ο κύριος Καραμαλής. Μην παρουσιάζουμε κάποιους βουλευτές ως ενεργούμενα. Όχι. Δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο. Μιλάω για πολιτική επαφή. Δεν είναι ενεργούμενο ούτε του Σαμάρα ούτε του Καραμαλή. Μιλάω για πολιτική επαφή. Για τη συνείδησή του όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Ναι. Έτσι τώρα. Δεν έχουν και όλες τις ερωτήσεις τον ίδιο χαρακτήρα. Παραλαμβάνω το ύφος της ερώτησης προς εμένα δεν ήταν αντιπολιτευτικό. Με συγχωρείτε. Ναι, το είπαμε και εμείς. Είναι πολύ φιλικό. Δεν τρέχω να μου πούνε και μπράβο. Πώς και δεν μου το είπανε στην ερώτηση. Λοιπόν, άρα δεν βλέπω κανένα ιδιαίτερο θέμα. Ωραία, η ερώτηση του κ. Χατζάκη ήταν λίγο πιο άγρια. Να πω κάτι για την ουσία. Αλλά και αυτό μην το υπερβάλλω. Ήταν πιο άγρια. Κύριε Υπουργέ, αυτό που ζήτησαν οι βουλευτές για να επεκταθεί η απαλλαγή της φαρμακευτικής δαπάνης σε όλους τους συνταξιούχους που πληρώνουν τα κριτήρια παροχής του παλιού ΕΚΑΣ. Πού βρισκόμαστε, έχετε κάποιο νέο να μας δώσετε. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μετρήσουν το κόστος. Για να σας πω αν κάτι μπορούμε να το κάνουμε, ή να ξέρω πόσο κοστίζει. Όταν έχω το κόστος, σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα. Πάντως το εξετάζετε. Είναι κάτι που το εξετάζετε. Ναι, το εξετάζουμε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μια και πιάσαμε τα του χάρτο. Αλλά για να ξέρετε, επειδή μου λέτε για αυτό πώς υπέρχει τώρα και δεν είχε παλιά. Θα σα πω τι πιστεύω στα αλήθεια. Το έλεγε κάποιο φίλο μου που ήταν και μαθητή μου παλιά στα μαθήματα ιστορία στην ελληνική αγωγή. Αρχαίοι Έλληνες είχαν ασταμάτητους εμφυλίους πολέμους. Πολεμάγανε μεταξύ τους όλοι με όλους κάθε άνοιξη μέχρι το χειμώνα. Κάθε χρόνο. Πότε σταματήσαν οι πόλεμοι? Όταν ήρθαν οι Πέρσες. Όταν έφυγαν οι Πέρσες ξανά ξαναπολεμάνε. Τώρα δεν υπάρχουν τώρα, Πέρσες. Εμείς είμαστε χωρίς βαρβάρους. Τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν Πέρσες. Χωρίς βαρβάρους δεν θα γεννούμε. Είμαστε χωρίς αντιπολίτευση. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, πριν παραδώσουμε και στα του χαρτοφυλακίσεως, γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Θα πρέπει πριν από όλα αυτά όμως να σκεφτείτε. Εάν θα πρέπει η ηγεσία της κυβέρνησης να έχει πιο τακτική επαφή με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, διότι ο κύριος Σαμαράς το είπε ξεκάθαρα. Μας έχετε αποκλείσει. Συζητάτε περισσότερο με το Πασόκ παρά με εμάς. Τυχαίο το Πασόκ, έτσι, με οποιονδήποτε άλλο. Αυτό που μου λέτε, εγώ δεν μπορώ πάλι να το κρίνω, γιατί δεν έχω την παραμικρή ιδέα πόσο συχνά μιλάνε με την ηγεσία ή δεν μιλάνε. Δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ, αν με ρωτάτε, όποτε με έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς ή ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής, πάντα ήμουν στη διάθεσή του, όπως ήμουν και σε κάθε συνάδελφο, πολλών μάλλον σε αυτού. Τώρα, που με ρωτάτε κάτι, δεν το ξέρω. Αυτό ρωτήσω τον κ. Μητσοτάκη, αν του μιλάει συνάδελφο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να αρχίσουμε με ένα μήνυμα που ο φίλος ο Ανδρέας το έχει στείλει, μου το έχει στείλει και στο Facebook, θέλω να σου πω, θέλω. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Θα τα πούμε τα μηνύματα. Λοιπόν, ήθελα λέει, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη, αν μπορείτε να ρωτήσετε τον Υπουργό, αν το ΦΕΚ της ανανέωσης για τους επικουρικούς που θα γίνει στο τέλος του χρόνου θα ισχύει μέχρι το 2027. Ανανέωση θα υπάρξει. Τώρα είμαστε διαπάντων με το Υπουργείο Εσωτερικών αν μπορούμε να την κάνουμε για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια. Σε κάθε περίπτωση επικουρικός δεν θα γίνει από το σύστημα. Όσο θέλουν να ανανεώνονται, μην ανησυχούν. Αφού λέμε τώρα για τους, για αυτό που είπε τώρα ο Θανάσης, τι γίνεται με το προσωπικό στο ΕΣΥ, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Υπουργέ? Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευχαριστές να σας πω ότι
Για το 25 πήραμε έξω το Υπουργικό Συμβούλιο για 4.000 επιπλέον προσλήψεις μονίμου προσωπικού και προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου πήραμε την έγκριση για άλλους 1.000 επικουρικούς φέτος επιπλέον και άλλους 1.000 επικουρικούς του χρόνου. Άρα έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή που μπορεί να προσλάβουμε ακόμα στο ΕΣΥ. Ήδη τώρα ανοίγουμε τις πλατφόρμες για να προσλάβουμε επικουρικούς νοσηλευτές σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας και ανοίγουμε μέσα στη εβδομάδα αυτή την πρόσκληση για τους γιατρούς για τις απομακρυσμένες άγονες περιοχές. Επειδή μας ρωτάνε, συνεχίζουν οι φίλοι, παράθυρο μονιμοποίησης για ορισμένες ειδικότητες, για ορισμένες κατηγορίες επικουρικών υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπάρχει από το Σύνταγμα της Ελλάδος δυνατότητα αυτόματης μονιμοποίησης. Αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Όμως, όταν ανοίγουμε μόνιμες θέσεις, στις οποίες ο επικουρικός μπορεί να κάνει έτσι και με οριοδοτήτα και έχει προτεραιότητα, ένας επικουρικός μπορεί να γίνει μόνιμος μέσω αυτής της διαδικασίας. Και τι έχουν γίνει μόνιμοι έτσι. Ερώτηση. Το θέμα με τους γιατρούς που είχε προκύψει, στους παθολόγους αναφέρομαι. Το έχουμε λύσει. Πώς πάμε εκεί πέρα. Θυμάστε που είχε γίνει. Φυσικά. Μετά την τροπολογία του καλοκαιριού είχαμε πλήρη συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών και βγήκαν κανονικά εφημερίες. Με την οικία που αγοράσαμε για τα άγωνα έχουμε δώσει πολύ μεγάλα κίνητα και με βάση αυτή την οικία θα βγάλουμε τώρα την πρόσκληση για τους γιατρούς που σας είπα πριν. Σε όλες τις περιοχές που ξέρετε, στην Κώστα, στη Δράμα κτλ. Θα βγουν μαζικές οι προσκλήσεις και στη Σπάρτη καλού. Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω. Με τα νέα κινητά που είναι πολύ πολλά τα χρήματα και προσδοκούμε ότι έχουμε, κάνουμε δύο κινήσεις. Κάνουμε και μέσα τα χρήματα και μαζικές προσκλήσεις. Επειδή το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το κόστος των φαρμάκων. Κάποιοι έλεγαν ότι εσείς πανηγυρίζετε παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξήσεις σε εκατοντάδες φάρμακα. Καταρχάς δεν πανηγυρίζει κανένας για καμία τέτοια. Είχε βγει και ο κύριος Λουράντος, είχαμε ακούσει και τον κύριο Βαλτά. Τέλος πάντων, είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι αυτό. Θέλετε να μας πείτε. Έχω ανεβάσει χθες στο Twitter μου μια ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Υγείας, το οποίο προχώρησε πολύ μεγάλες αυξήσεις σε πάνω από 1.000 φθηνά φάρμακα. Και εξηγεί και εκεί το Υπουργείο Υγείας το αυτονόητο, ότι αν δεν αυξήσει την τιμή σε αυτήν την φάρμακα, απλά δεν θα τα βρίσκεις. Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να βρει το φθηνό φάρμακο, τι θα αναγκαστεί να κάνει, θα πάρει το καινούριο, το πιο ακριβό. Έτσι, ενώ θεωρητικά το να μην αυξάνει την τιμή των φθηνών φαρμάκων μάχεσαι να μην αυξηθεί το κόστος συμμετοχής των ασθενών, στην πραγματικότητα τους αυξάνεις υπερβολικά το κόστος γιατί τους αναγκάζει να πάνε σε πολύ ακριβότερα φάρμακα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά. Ήταν μια αναπόφευκτη απόφαση, την οποία ακολουθούν πια η μία μετά την άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο πρόβλημα μας. Δεν κάναμε καμία μεγάλη ανακάλυψη. Ήταν μια θαραλέα πολιτική απόφαση εκ μέρους μου, γιατί ήξερα ότι θα γίνει φασαρία. Δεν είχα την αυταπάτη ότι θα πει ο κόσμος μπράβο που το έκανες, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος κάθε ασθενή να ξέρει γιατί έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση. Σας διαβεβαιώ όμως ως υπεύθυνος υπουργός, θεωρώ απόλυτη υποχρέωσή μου να φροντίζω το φάρμακο, να το βρίσκει ο ασθενής όταν το χρειάζεται. Αυτό για μένα είναι ιερό καθήκον εκ μέρους μου. Δεν μπορώ να κάνω, δεν το βλέπω για να μην χάσω ψήφους. Μπορεί να θέλουν οι ακροατές να μπουν στο Twitter να δουν την ανακοίνωση, να ανεβάσει από χθες. Δεν κάνουμε κάτι σοφό. Κάνουμε κάτι δυστυχώς επιβεβλημένο από την πραγματικότητα. Ήταν οι τιμές κάτω από το κόστος. Χάναμε τα φάρμακα. Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω. Εσείς τώρα είστε αρκετούς μήνες στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος που έχετε. Και θέλετε, είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε επίμερό σας. Ο στόχος μου είναι μέχρι να φύγω από το Υπουργείο αυτό να έχω επιτύχει τη μεγάλη μείωση στο μέσο χρόνο αναμονής για χειρουργείο. Σήμερα πού βρισκόμαστε σήμερα κύριε Υπουργέ στις αναμονές? Έχουμε μια αρκετά σημαντική βελτίωση αυτούς τους πρώτους 10 μήνες του 2024. Τώρα για το λεκανοπαίδιο λέμε. Για το σύνολο της χώρας. Σε μια λύση χειρουργείου έχουμε πτώσει αρκετών χιλιάδων χειρουργείων. Άρα έχει μειωθεί ο μέσος χρόνος αναμονής. Όμως το μεγάλο όπλο, το πυρηνικό όπλο εκεί θα είναι τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Όταν με το καλό ξεκινήσουν, υπολογίζουμε μέσα Νοεμβρίου, θα μπορούμε να σχεδόν να μειώσουμε εντελώς την πέραν των 4 μηνών αναμονής. Πάμε σε νέες κόντρες χειρουργεία. Γιατί θυμόμαστε τι είχε γίνει. Και... Όχι, θα είναι δωρεάν και έτσι δεν θα υπάρξει καμία κοντά. Αλλά σημειώσω ότι όλοι αυτοί που φωνάζανε για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία, θυμάστε τι λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν στο ΕΣΥ, δεν μου προσωπικά τα θυμάσατε. Βέβαια, 48 νοσοκομεία κάνουν κάθε μέρα απογευματινά χειρουργεία. Πάντω για τρίτα έλεγαν έτσι, να πούμε, και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Δεν τα λέγαμε εμείς. Που λέγονται βρίσκανε προσωπικό, πώς το βρήκανε. Πάμε στην τρίτη τελευταία ερώτηση. Λέω για να δείτε πώς καμιά φορά εντάξει να βρει τον Άδωνη, φαίνεται τηλεθέαση, είναι καλό πράγμα για τη δημοσιότητα. Καλά, δεν σας έβριζαν τώρα. Κάνανε οι άνθρωποι ζωηροί για την παράδοση. Να με βρίζει εμένα κάποιο είναι τη μόδα. Στην τρίτη τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω, γιατί έχουμε πει ότι θα είναι πολλές. Ναι, πραγματικά. Επειδή έχετε ασχοληθεί επισταμένως και έχετε και αναδείξει και κάποιες λεπτομέρειες τότε σε σχέση με εκείνο το περιβόητο Excel, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη έχετε να συνεισφέρετε κάτι στο δημόσιο διάλογο.
το κατέθεσε. Έμαθα ότι το κατέθεσε. Θεωρείτε ότι είναι το θεσμικό αυτό που καταθέτεται, ας πούμε, όλη η πολιτική, το ποθενές και εσύ. Ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι το κανονικό ποθενές που κατέθεσε, αν κατάλαβα καλά. Είναι πάλι κάποιο δικό του χαρτί. Αν κατάλαβα καλά, τον αδικό χιλιάδες συγγνώμη, έτσι. Δεν το... Ναι. Ότι θα ξέρω ότι άκουσα από τα κανάλια που μιλάγανε διάφοροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποθενές για να έχει αξία πρέπει να κατευθεί στην αρμόδια πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών. Για να μπορεί να περάσει μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών. Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι δήλωση το ποθενές. Το ποθενές μια διαδικασία ελέγχου. Για να ξέρετε, ο κόμμα νομίζετε εμάς πολιτικούς δεν μας ελέγχουν το ποθενές. Είναι τελείως θέμα. Ελέγχουν πολύ εξονικιστικά προφορά. Να πω κάτι τελευταίο. Όταν είναι όντως τελευταίο αυτό. Είπατε ότι οι υποψηφιότητες Διαμαντοπούλου Γερουλάνου ήταν κάπως πιο κοντά σε κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, δικά σας. Τώρα που πλέον έχει λήξει. Τώρα πλέον έχει λήξει. Τον δύο μπορώ να τον πω. Μια διαδικασία και στον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνω σχόλιο για ανεξελίξει υποψήφιο. Και αυτό που σας είπα για τον κύριο Γερουλάνο, το οποίο σε χαίρο έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, ήταν το προφανές. Έκανε και αυτή πολύ μεγάλη εμφάνιση. Είναι ότι, να το πω ανάποδα. Διάβαζα συνέχεια στο Twitter το κρυφό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να βγει ένα Διαμαντοπούλου πρόεδρο προσωπικά. Θα δει, φαντάζομαι. Σας μιλώ εν τιμή και στο λέω σαν την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαλύτερη συκοφαντία για την κυρία Διαμαντοπούλου δεν υπάρχει. Ασφαλώς και η Δημοκρατία δεν ανακατεύτηκε καθόλου στην εκλογή του Πασόκ, μα καθόλου. Και αν με ρωτάτε εμένα αν θα θεωρούσα εύκολη αντίπαλο την κυρία Διαμαντοπούλου για την Νέα Δημοκρατία, θα θεωρούσα πολύ δύσκολη αντίπαλο. Θα σας ανάγκαζε να το γυρίσετε και λίγο προς τα δεξιά περισσότερο που δεν το έχετε θέλω και πολύ. Θέλω να πω τώρα που τελείωσε αυτό το δίλημα και δεν μπορεί κάποιος να πει το κάνω για να παρέμβω. Σας λέω ότι τα διαβάζαμε και λέγαμε οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τρελαθεί για να τα λένε αυτά. Ευχαριστούμε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ανθρωπότητα. Γιατί σήμερα συμπληρούνται ένας χρόνος από τη μαύρη επέτειο του μεγάλου τρομοκρατικού βάρβαρου χτυπήματος στο Ισραήλ από τη Χαμάς. Ενός χτυπήματος που είχε τις εξής συνέπειες. Πρώτον, 100 και πλέον άνθρωποι παραμένουν όμοιροι της Χαμάς. Το οποίο είναι αδιανόητα φρικοδός απαράδεκτο. Ένα χρόνο άνδρες, γυναίκες, παιδιά τους έχουν αρπάξει από τα σπίτια τους και τους κρατάνε δια της βίας εχμαλώτους. Και μάλιστα κάποιους εκτέλεσαν κιόλας για να μην τους απελευθερώσουν. Μιλάμε για μια ακτινοδία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας να διαφωνεί σε αυτό. Αυτή η πράξη προξένησε μια σειρά πολέμων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής που μέχρι σήμερα ταλανίζουν ανθρωπότητα. Θέλω λοιπόν πρώτον δημοσίως να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στον λαό του Ισραήλ για τους νεκρούς εκείνης ημέρας. Να ενώσω τη φωνή μου μαζί τους για να γυρίσουν οι όμοιροι πίσω στα σπίτια τους και να πω ότι όσοι θέλουν να υποστηρίξουν και θέλουν να μιλήσουν για τον αγώνα των Παλαιστινίων όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πρέπει πάντα να ξεκινάει κατά τη γνώμη μου λέγοντας να γυρίσουν πίσω οι όμοιροι. Και μετά όλα τα σας λένε ωστόσο ότι δεν κρατάτε και εσείς προσωπικά και συνολικά η κυβέρνηση αντίστοιχες αποστάσεις από τη λογική με την οποία αντιμετώπισε το Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών και μετά όλη αυτή την πολεμική διαδικασία. Η κυβέρνηση έχει τηρήσει πολύ προσεκτική στάση. Αυτό είναι τελείως άδικο. Και στον ΟΗΕ ψήφισε το σχετικό ψήφισμα, όπως ξέρετε, και έχει κάνει αλλεπάλληλες δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών που ζητάνε ακριβώς να μην γίνεται υπέρ με τη χρήση βίας, συμπαράσταση στους Παλαιστινίους οι οποίοι έχουν πέσει θύμα. Τους άμαχους από τους βομβαρδισμούς. Εμείς έχουμε πει ότι δεχόμαστε εσύ να μας στείλουν ανθρώπους από την Παλαιστίνη οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία και το εσύ θα είναι εκεί για να τους βοηθήσει. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όμως, αγαπητέ κύριε Φουσκίδη, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να μιλάς για τον όποιο αγώνα του όποιου λαού πιστεύεις ότι έχει δίκιο. Γιατί στην πολιτική το οποίο έχει δίκιο σιγά είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι πιστεύεις παιδάκι μου ότι οι Παλαιστίνοι έχουν όλο το δίκαιο με το μέρος. Μα το πιστεύουμε και ως εξωτερική πολιτική επίσημη. Δεν εννοώ σε ό,τι έχει να κάνει με το. Όχι. Το δικαίωμά τους ακριβώς. Να έχουν κράτος. Προσέξτε όμως, το δικαίωμα, η λύση των δύο κρατών σημαίνει ότι έχει αναφέρει το δικαίωμα να υπάρχει και το Ισραήλ. Φυσικά. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του αραβικού κόσμου, το Ιράν, η Χαμάς, η Χεσμολάχ, έτσι, αυτοί πιστεύουν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει. Ότι το Ισραήλ πρέπει να εξαρτηθεί από το χάρτη. Ναι. Το σύνθημα από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα, είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από το χάρτη. Λοιπόν, άρα δεν πιστεύουμε όλοι το ίδιο. Εμείς εδώ καλώς πιστεύουμε στη λύση των δύο κρατών και την ειρήνη και την προκοπή και του Ισραηλινού και του Παλαιστινιακού λαού στην περιοχή. Προς Θεού, 100%. Ξαναλέω όμως. Δεν μπορείς να λες ότι κόπτεσαι πράγματι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και να αγνοείς ότι 100 άνθρωποι παραμένουν όμοιροι. Άκουσα προχθές σε μια εκπομπή και έπαιρνε πρώτη κουέ που είπε ότι αυτή η πράξη που είναι σε 7 Οκτωβρίου ήταν, λέω, σαν τύπινα, πώς το είπε, για άλλες πράξεις και ως αντιστάθμιση με άλλων πράξεων. Με συγχωρείτε, καμία τρομοκρατική ενέργεια εναντί αμάχων δεν μπορεί να αντιστάθμιμα σε τίποτα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε, χαιρετούμε. Εγώ, ναι. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε σύντομα. Πάντα είναι ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις μαζί σας.